Πού με έπλεξες, μωρέ, πού με έπλεξες. Εγώ. Εγώ σας είπα να έρθετε για συμπαράσταση. Όχι άμα δανείστε και το παιδί σας. Τι ήθελα και το είπα, πώς την πάτησε έτσι. Μπε, φαίνεται η κάμερα. Όχι, μωρέ, πρέπει να το ξέρεις για να τη δεις. Τώρα αυτή είναι το παιδί, σιγά μη βλέπουμε την κάμερα. Πάμε τώρα, γκίντιλιμ. Θα δουλέψει σίγουρα. Εγγυημένα μου, Ποπολίτης. Να σου πω, με το πρώτο μαύρο στην οθόνη, να ξέρεις ότι θα μπουκάρω, θα μπουκάρω. Αχ, κοίτα τον, κοίτα τον. Αγγελούδι, ε. Και είναι και μπανιαρισμένος, για να μην μπεις από την αρχή στα δύσκολα. Τι άλλο θέλεις? Αχ, ήδη με κοιτάζει αβοήθητο. Άντε βρε παιδιά, άντε, τι κάνετε τόση ώρα? Φτιάχναμε την κούνια και τα είπαμε και λίγο, ναι. Εύετ, κάναμε πλάνα εξόδου. Πλάνο εξόδου, ακούω, τι δηλαδή, θα το γλεντήσουμε? Όχι, όχι, μην το παρακάνετε. Εύετ, και μήπως να καθόμασταν εδώ, ας είναι τα παιδιά μέσα με τον Ταρίκ. Βρε Μπαχάρ, αφού είπαμε, το θέμα είναι να μην είμαστε εδώ. Δεν θα ανακατευτούμε, για μην έντεριμ. Μπαχάρ, πάμε εμείς τώρα να διασκεδάσουμε, έλα, έλα, έλα. Άσε το καρότσι. Αγάπη μου, να τα εμπιστευτούμε τα παιδιά. Και όταν λέμε, δεν ξελέμε. Μπαχάρ, για να τσέκετε και όλοι τον ούρους. Έλα, πάμε, πάμε εμείς τώρα, έτσι. Και όπως είπαμε, τζέμε, ε. Ναι, ναι, μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Και πώς θα ξεχωρίσουμε την περίπτωση μεγάλης ανάγκης? Αυτό είναι το θέμα, αγάπη μου. Δεν θα μας παίρνετε για ψιλουπίδι. Πάμε, Μπαχάρ. Ναι, δεν πειράζει. Έλλη μου, πάρε μόσες φορές θες. Έλα, Μπαχάρ, τόσο θέλω να το μετανιώσω. Άιντε. Άντε, άντε, παιδιά, γεια, 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 γεια. Καλά να περάσετε. Έλα να το βάλουμε στην κούνια του. Α, όχι, δεν το ακουμπάω αυτό. Δηλαδή δεν ακουμπάω τέτοια πράγματα, μικρούλια, δεν ξέρω πώς θα τα πιάσω και... Βασικά, δεν κάνω σηκώνω βάρος. Είπαμε το κινητό στο αθόρυβο. Συγγνώμη, το ξέχασα. Έλα, Κατερινά. Αχ, δεν μπορώ να σε ακούω συνέχεια να κάνεις ένα 12χρονο. Τον έφτιασες και σε έφτιασε με τη σειρά του, ξεκόλα. Έλα, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, σε κλείνω. Μανά, αυτό το κλάμα, θα πάθω κρίση πανικού. Τι έχει τώρα, Κυκέλη? Είναι τον Αναστάτο στο τηλεφώνημα. Πες του κάτι να ηρεμήσει. Τι να του πω, να το ρωτήσω τι έχει? Όχι, αγάπη μου, να του μιλήσει σιγά, ήρεμα. Ταρίκ, Ταρικουλάκο. Τι έχει μόνο τώρα το παζάκι μου, τι έχει το παζάκι μου? Μην του μιλάς, παιδάκι μου, σαν καθυστερημένο. Τα μωρά καταλαβαίνουνε. Μίλα του σαν να είναι μεγάλος. Ναι. Λοιπόν, Ταρίκ, η σημερινή μας συνέβρεση αποσκοπεί στην εξοικείωσή μου με την τρομακτική προοπτική της μητρότητας. Σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις. Γιατί αγχώνομαι. Πού είναι cute to be seen, σε ένα cute to be dancing. Οκ, εγώ εγκαταλείπω. Όχι, 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 όχι. Έλλη, έχουμε πάρει μια μεγάλη ευθύνη. Πρέπει πρώτα να δούμε αν θα μπορούμε να τα καταφέρουμε εμείς. Έλα, έλα. Δεν είναι υπέροχος? Είναι αυτή. Τα έκανε. Τι θα κάνουμε? Θανατηφόρο, ε. Θα τον αλλάξουμε τον Πασά. Ω, παλάκια. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα κι αν εγώ δεν γίνω καλή μάνα, η Ερμίνα θα έχει ένα σούπερ μπαμπά. Κοίτα, τον άρεσε ο γιος μου. Καλά, είμαι πολύ περήφανος. Μέχρι στιγμής, μια χαρά τα πάνε. Έλα, ζεστό, ζεστό. Έλα να μαθαίνουμε. Πιάστο, πιάστο. Μπράβο. Τι δεν κοιμάται, αφού τον αλλάξαμε, τι άλλο θέλει? Πρέπει να τον κάνουμε βόλτα σε όλο το σπίτι. Τι εννοείς, τον πηγαίνουμε πέρα δόθε? Ναι. Κάτι πιπίλα, κράτα. Mm-hmm.
Είναι πολύ όμορφος με το μωρό στην αγκαλιά. Του πάει να κρατάει μωρό. Σε αντίθεση με μένα που δείχνω άχαρη και ατσούμπαλη. Πού ήσασταν?